Ηλίου Αχιλέα, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστανθε. Το προφίλ του τρομοκράτη συνθέτουν οι ρωσικές αρχές. Το DNA του Κυργίζου που πριν 6 χρόνια πήρε τη ρωσική υπηκότητα ήταν αυτό που ουσιαστικά έδειξε στις αρχές πως ο δεύτερος εκρητικός μηχανισμός που ευτυχώς δεν εξεράγει είχε τοποθετηθεί από τον ίδιο. Οι ρωσικές αρχές είναι πεπισμένες πως ο Καμικάζη δεν έδρασε μόνος του, αλλά με την καθοδήγηση φανατικών Ισλαμιστών, οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια έχουν βάλει στο στόχαστρο τόσο τη Ρωσία αλλά και ειδικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απειλώντας τους με λουτρό αίματος εξαιτίας της ρωσικής επέμβασης στη Συρία εναντίον του ISIS. Ανάμεσα τώρα στις δεκάδες μαρτυρίες που φτάνουν για το προφίλ του τρομοκράτη, ενδιαφέρον έχει και αυτή ενός φίλου του, σύμφωνα με την οποία ο Κυργίζος το 2013 είχε εργαστεί σε εστιατόριο της Αγίας Πετρούπολης ως Σουσεφ. Η επόμενη τώρα μέρα του τυφλού τρομοκρατικού χτυπήματος βρήκε τη Ρωσία και ιδιαίτερα την Αγία Πετρούπολη με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ενδεικτικό αυτού, Χρήστανθο, είναι πως το Ερμιτάζ, ο πόλος έξοδων των τουριστών, ανακοίνωσε πως άμεσα προχωράει σε επιπλέον μέτρα ασφαλείας. Όλα αυτά ελάχιστες μέρες πριν τη μεγάλη εβδομάδα κατά την οποία οι Ρώσοι πιστοί πλημμυρίζουν στις εκκλησίες, ένα γεγονός το οποίο προκαλεί ένα επιπλέον πονοκέφαλο για τις ρωσικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ, Αχιλέα.